πύραυλοι που προμήθευσε το Ηνωμένο Βασίλειο και χρησιμοποιήθηκαν για να χτυπήσουν αμάχους στο Λουγκάνσκ. Τι αναφέρουν οι αρχές. Η επίθεση του Κιέβου στην πόλη Ντομπάς περιελάμβανε δύο βλήματα μεγάλου βεληνικού Storm Shadow, δήλωσε μια ομάδα παρακολούθησης. Ο στρατός της Ουκρανίας χρησιμοποίησε πυράβλους μεγάλου βεληνικούς που προμήθευσε το Ηνωμένο Βασίλειο για να στοχεύσει αμάχους στη ρωσική πόλη Λουγκάνσκ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολλά παιδιά, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας και τις τοπικές αρχές. Σε δήλωσή του το Σάββατο, το Υπουργείο ανέφερε ότι μια Ουκρανική αεροπορική επιδρομή στο εργοστάσιο επεξεργασίας τροφίμων Polypack και στο κατάστημα οικιακών ειδών Μίλαμ στο κέντρο του Λουγκάνσκ μια ημέρα νωρίτερα είχε χρησιμοποιήσει πυράβλους Storm Shadow. Η επίθεση σημειώθηκε παρά τις διαβεβαιώσεις του Λονδίνου ότι τα όπλα αυτά δεν θα χρησιμοποιηθούν για να στοχεύσουν πολιτικές εγκαταστάσεις, ισχυρίστηκε. Αρκετά σπίτια υπέστησαν ζημιές και αρκετοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 6 παιδιών, τραυματίστηκαν, ανέφερε το Υπουργείο, προσθέτοντας ότι ρωσικά αεροσκάφη κατέριψαν το ουκρανικό βομβαρδιστικό Su-24 που είχε πραγματοποιήσει την επίθεση στο Λουγκάνσκ, καθώς και ένα μαχητικό MiG-29 που συνόδευε το αεροσκάφος. Αρχικά, το Κοινό Κέντρο Ελέγχου και Συντονισμού, JCCC, το οποίο παρακολουθεί τις επιθέσεις του Κιέβου στον Ντομπάς, αναγνώρισε τα βλήματα που έπληξαν το Λουγκάνσκ, το οποίο από καιρό θεωρούνταν εκτός εμβέλειας του Ουκρανικού πυροβολικού, ως πυράβλους Μπρόμ. Αργότερα, ωστόσο, διευκρίνησε ότι η επίθεση περιελάμβανε δύο αγγλογαλλικούς πυράβλους Storm Shadow και έναν πύραυλο AIM-160B αμερικανικής κατασκευής. Το Σάββατο, η JCCC ισχυρίστηκε ότι το Κίεβο εκτόξευσε άλλη μια σκιά καταιγίδα στο χωριό Γουάιγιουμπιαϊελάινι, δυτικά του Λουγκόνσκ. Πρόσθεσε ότι η επίθεση τραυμάτισε μια ηλικιωμένη γυναίκα, προκάλεσε ζημιές σε παράθυρα σε 7 σπίτια, ενώ κατέστρεψε 25 γκαράζ, 15 αυτοκίνητα και ένα ηλεκτροφόρο καλώδιο. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ, μαζί με άλλα 3 πρώην ουκρανικά εδάφη, ενσωματώθηκε στη Ρωσία το περασμένο φθινόπωρο μετά από δημόσια δημοψηφίσματα στα οποία ο τοπικός πληθυσμός υποστήριξε συντριπτικά την κίνηση. Την Πέμπτη, ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας Μπεν Γόλις επιβεβαίωσε προηγούμενες αναφορές των μέσων ενημέρωσης ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είχε παράσχει στην Ουκρανία πυράβλους Storm Shadow χαμηλής παρατηρησιμότητας, οι οποίοι έχουν βεληνικές άνω των 250 χιλιόμετρων, 150 μίλια. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών κατήγγειλε την κίνηση ως ένα εξαιρετικά εχθρικό βήμα από το Λονδίνο, που επιβεβαιώνει σαφώς το άνευ προηγουμένου επίπεδο βρετανικής εμπλοκής στη σύγκρουση. 6 παιδιά τραυματίστηκαν σε πυραυλική επίθεση στο Λουγκάνσκ. Ένας πύραυλος δόλωμα αμερικανικής κατασκευής ανακτήθηκε μετά την ουκρανική επίθεση μεγάλου βεληνικούς. 6 παιδιά τραυματίστηκαν σε επίθεση στην πόλη Λουγκάνσκ του Ντομπάς την Παρασκευή, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, 2 από τους ανήλικους τραυματίες νοσηλεύονται. Τουλάχιστον 2 πύραυλοι έπληξαν το εργοστάσιο επεξεργασίας τροφίμων Polypack και το κατάστημα οικιακών ειδών Μίλαμ στο κέντρο του Λουγκάνσκ το απόγευμα της Παρασκευής. Η επίθεση σημειώθηκε καθώς η Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ γιόρταζε εθνική εορτή. Ενώ το εργοστάσιο ήταν κλειστό, οι εκρήξεις έσπασαν τα παράθυρα των γύρω κατοικιών. Ο υπηρεσιακός επικεφαλής του LPR, Λεωνίν Πασένικ, χαρακτήρισε την επίθεση «βάρβαρη» και «κοινικό έγκλημα πολέμου του καθεστώτος του Κιέβου», υποσχόμενος ότι «δεν θα μείνει ατιμόρυτη». Σε αντίθεση με το Ντόνετσκ, το οποίο συνεχίζει να βομβαρδίζεται, το Λουγκάνσκ θεωρούνταν επί μακρόν εκτός εμβέλειας του ουκρανικού πυροβολικού. Οι ρωσικές αρχές αρχικά υποψιάστηκαν ότι οι δυνάμεις του Κιέβου είχαν χρησιμοποιήσει τακτικούς πυράβλους Μπρόμ. Λίγο μετά το χτύπημα, ωστόσο, ένας της αμερικανικής κατασκευής πύραυλος AIM-160B ανακτήθηκε σε μεγάλο βαθμό άθικτο στο κέντρο της πόλης. Δεν ήταν σαφές εάν οι δυνάμεις του Κιέβου είχαν αναπτύξει τα δολώματα για να ξεγελάσουν τη ρωσική αεράμινα ή τα είχαν στήσει με κάποιο τρόπο με εκρηκτικές σκεφαλές και τα χρησιμοποίησαν στην επίθεση.
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που παρέχονται από τον κατασκευαστή του Raytheon, το AMD M160B έχει μέγιστη εμβέλεια 800 χιλιόμετρων. Τα δολώματα δεν ήταν στους επίσημους καταλόγους του Πενταγώνου με όπλα και πυρομαχικά αξίας σχεδόν 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχουν παράσχει οι ΙΤΑΠΗ Α στο Κίεβο από τότε που ανέλαβε καθήκοντα ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. Η Ουκρανία έλαβε πρόσφατα έναν απροσδιόριστο αριθμό βρετανικών πυράβλων Storm Shadow, με βεληνικές έως και 250 χιλιόμετρα. Το Κίεβο έχει επανειλημμένα στοχεύσει ρωσικό έδαφος με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αυτοσχέδιους πυράβλους, υποστηρίζοντας ότι είναι νόμιμη αυτοάμυνα κατά της ρωσικής εισβολής. Την Παρασκευή 12 Μαΐου, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε την παράδοση του Storm Shadow ένα ακόμη εξαιρετικά εχθρικό βήμα από το Λονδίνο, που επιβεβαιώνει σαφώς το άνευ προηγουμένου επίπεδο βρετανικής εμπλοκής στη σύγκρουση. Η Μόσχα διατηρεί το δικαίωμα να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξουδετερώσει τις απειλές που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση αυτών των πυράβλων, με το Ηνωμένο Βασίλειο να φέρει όλη την ευθύνη για τις συνέπειες. Η Ρωσία προειδοποιεί τη Βρετανία για τους πυράβλους Cruise. Η Μόσχα έχει δηλώσει ότι διατηρεί το δικαίωμα να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξουδετερώσει τις απειλές που θέτουν τα βρετανικής κατασκευής όπλα. Η απόφαση του Λονδίνου να προμηθεύσει το Κίεβο με πυράβλους Cruise μεγάλου βεληνικούς είναι ένα ακόμη βήμα προς μια στοβαρή κλιμάκωση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, ανέφερε το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών σε δήλωσή του την Παρασκευή. Το Υπουργείο χαρακτήρισε την κίνηση ένα πολύ εχθρικό βήμα από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο δείχνει το άνευ προηγουμένου επίπεδο εμπλοκής του Λονδίνου στη σύγκρουση. Παρασημένη από γεωπολιτικά παιχνίδια. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι προφανώς έτοιμο να περάσει οποιασδήποτε κόκκινες γραμμές και να φέρει τη σύγκρουση σε ένα εντελώς νέο επίπεδο όσον αφορά την καταστροφή και τις απώλειες, ανέφερε η δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Η Ρωσία διατηρεί το δικαίωμα να λάβει οποιαδήποτε μέτρα κρίνει απαραίτητα για να εξουδετερώσει μια απειλή που μπορεί να προκύψει από τη χρήση των βρετανικών πυράβλων Cruise από την Ουκρανία, ανέφερε το Υπουργείο, προσθέτοντας ότι εκείνοι που βρίσκονται πίσω από αυτό το απερίσκεπτο βήμα και τις καταστροφικές δραστηριότητες του Λονδίνου γενικά θα ευθύνονται για τις συνέπειες. Την 5η 11 Μαΐου, το Ηνωμένο Βασίλειο επιβεβαίωσε ότι παραδίδει αρκετούς από τους πυράβλους Cruise Storm Shadow στην Ουκρανία. Τα όπλα μπορούν να χτυπήσουν στόχους πάνω από 250 χιλιόμετρα, 155 μίλια, μακριά. Ο Υπουργός Άμυνας Μπεν Γουάλας έκανε λόγο για μια βαθμονομημένη και αναλογική απάντηση του Λονδίνου στην κατάσταση στην Ουκρανία. Η Ουάσιγκτον δήλωσε την Παρασκευή ότι είναι απρόθυμη να ακολουθήσει το παράδειγμα του Λονδίνου. Οι ΙΤΑΠΗ Α αρνούνται εδώ και καιρό να παράσχουν στο Κίεβο όπλα μεγαλύτερου βεληνικούς, όπως πυράβλους ATACMS. Τον Μάρτιο, ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγός Μάρκ Μίλι, δήλωσε ότι δεν αποτελεί επιλογή, δεδομένου ότι η κίνηση θα μειώσει τις μετοχές, τα αποθέματα του ίδιου του Πενταγώνου. Δυτικοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι δίνοντας στην Ουκρανία την επιλογή να επιτεθεί σε στόχους εντός της ρωσικής επικράτειας που αναγνωρίζεται από τις ΙΤΑΠΗ Α και τους συμμάχους τους θα ήταν μια σημαντική κλιμάκωση της σύγκρουσης. Το Κίεβο ζητά εδώ και καιρό όπλα μεγαλύτερου βεληνικούς. Ο κορυφαίος σύμβουλος του Προέδρου Βλαντιμίρ Ζελένσκι, Μιχαήλ Ποντόλιακ, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι πύραυλοι μεγαλύτερου βεληνικούς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να χτυπήσουν την Κρυμαία, την οποία το Κίεβο θεωρεί παράνομα κατεχόμενο έδαφος. Η Χερσόνησος εντάχθηκε στη Ρωσία το 2014 μετά από δημοψήφισμα. Η Μόσχα έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει τα δυτικά έθνη ότι οι παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία τις καθιστούν de facto συμμετέχοντες στη σύγκρουση, κάτι που πολλοί από αυτούς έχουν αρνηθεί κατηγορηματικά. Την 5η 11 Μαΐου, το Κρεμλίνο δεσμεύτηκε να έχει μια κατάλληλη απάντηση στις παραδόσεις των βρετανικών πυράβλων.